κουκλούτσικα, πάντοτε δυνατή, πάντοτε έτοιμη, πάντοτε όμορφη. Σε νέες περιπέτειες, σε ένα μουσικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα. Δύσκολο πράγμα αυτό τον καιρό να πάρεις τέτοια απόφαση. Ταξιδέψεις παντού, δεν είναι? Δύσκολο αλλά και ωραίο. Έχει δηλαδή και τα ρίσκα του βέβαια. Αλλά το βρίσκω γενικά σε τέτοιους καιρούς το να κάνεις ένα ταξίδι μουσικό. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον και θα έχει και μάλιστα και πολύ δύναμη παίρνεις από όλα αυτά. Ένα μουσικό ταξίδι σε καιρό κρίσης και με μια μικρή στάση στην Αθήνα για μια συναυλία. Σε ποιους απευθύνεσαι? Έχουμε αρκετά νησιά, Πάρος, Νάξος, Στήνος, Ήρος, Άνδρος. Φέτος είναι πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία συναυλία σε πάρα πολύ ωραίους χώρους. Και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί και ο τίτλος της παράστασης είναι «Το αστέρι και η ευχή». «Το αστέρι και η ευχή» είναι ο τίτλος του πρώτου μου ορχιστρικού δίσκου, πριν πολλά χρόνια. Ένας δίσκος που αγαπώ πάρα πολύ και νομίζω ότι μέχρι σήμερα τον κουβαλά αυτό το δίσκο. Και επειδή είχα πάρα πολύ και έχω πολύ μεγάλη σχέση με τα αστέρια, με τα φεγγάρια, με τον ουρανό, τα βράδια, από μικρό παιδί και πάντα έβαζα ευχές γενικά στα αστέρια. Και έβγαλα την παράσταση «Αστέρι και ευχή» από το χειμώνα, από τις παραστάσεις που κάναμε στο Καζάλτε, γιατί θέλω μέσα από αυτές τις παραστάσεις να δίνω την ευχή μου, να δίνω κι εγώ στα αστέρια το βράδυ μια ευχή. Μια ευχή που να δω ξανά την Ελλάδα έτσι με ένα πλατή χαμόγελο, να τη δω έτσι δυνατή, τους ανθρώπους, να ξαναναστηθούμε. Η ευχή μου και πιστεύω και ότι είναι και η ευχή όλων. Είναι μια παράσταση που το μεγάλο ποσοστό, το 90% είναι ορχιστρικά κομμάτια. Από μουσικές που έχω γράψει για ταινίες, για τηλεόραση, για θέατρο. Με 5 εξαιρετικούς μουσικούς που παίζουμε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Έχουμε δεθεί, είμαστε και πολλοί φίλοι, είμαστε σε μια οικογένεια. Και θα ήθελα έτσι να τους αναφέρω. Πρέπει. Ναι, και είναι ο Πανός ο Δημητρακόπουλος, που τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια και παίζει κανονάκι. Ο Θάνος ο Σταυρίδης παίζει ακορντεόν. Ο Ανδρέας ο Συμβουλόπουλος παίζει πιάνο. Ο Νίκος ο Παπρανούς τύμπανα. Και ο Άγγελος ο Παπαδάτος κοντραμπάσο. Έχω μαζί και την Κωνσταντίνα τη Μελαχρινούδη, μια πολύ νέα κοπέλα, ηθοποιός και τραγουδίστρια. Ήχη νοσταλγική, από ευτυχισμένες ή και ταραγμένες ημέρες, δεν έχει σημασία. Είναι το δικό σου χαρακτηριστικό, η μουσική σου έχει πολύ έντονο αυτό το στοιχείο. Έρχεται από άλλη εποχή. Η εποχή μας πιστεύεις ότι χρειάζεται μελωδικούς ήχους ή μήπως χρειάζεται πολιτικό τραγούδι τελικά? Σε κάποιες εποχές, ανάλογα με τη χρήση, πώς θα το χρησιμοποιήσεις, δηλαδή το τραγούδι πώς θα το δεις, μπορεί να το δεις και πολιτικό, δηλαδή ένα ερωτικό τραγούδι που να μιλάει μέσα για ένα μεγάλο έρωτα, σε κάποια στιγμή μπορεί να το χρησιμοποιήσεις και σαν πολιτικό να το δεις. Πριν λίγα χρόνια είχες χαρακτηρίσει το χώρο της μουσικής εχθρικό. Τι εννοείς εχθρικός χώρος? Εννοώ ότι δεν είναι αληθινός ο χώρος μας και υπάρχει πάρα πολλές φορές έτσι το... υπάρχει πάρα πολλές φορές ψέμα. Δηλαδή και εδώ εννοώ ψέμα είναι όταν μιλάς με κάποιον, δεν ξέρεις αν αυτά που σου λέει ή αν σε κοιτάζει είναι αλήθεια. Συνεπώς πιστεύεις ότι η κρίση δεν μας κάνει καλύτερους? Νόμιζα ότι θα μας έκανε καλύτερους, αλλά από ό,τι βλέπω έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και το βλέμμα των ανθρώπων έχει αλλάξει και με λυπεί αυτό. Θα ήθελα να μου πεις επίσης ποια είναι η προσωπική σου διέξοδος μέσα στην κρίση και δεν εννοώ τη μουσική, αυτό είναι δεδομένο. Γράφεις μουσική, τι άλλο κάνεις? Δουλεύω πιο πολύ και πιστεύω ότι γενικά η δουλειά παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Το να δουλεύουμε ακόμα περισσότερο, το να καθόμαστε να γράφουμε κάποια πράγματα, σκέψεις μας, ιδέες μας, τι μπορούμε να βρούμε λύσεις, δηλαδή να ενεργοποιηθούμε και να δραστηριοποιηθούμε πιο πολύ. Πριν λίγες μέρες ο ποιητής ο Νάνος Βαλαωρίτης έστειλε μια επιστολή στον Αντώνη Σαμαρά και του ζήτησε να παρέμβει
για όσα συμβαίνουν στη χώρα, για τα θέματα του ρατσισμού, για τα θέματα των μεταναστών. Τι πρέπει τελικά να κάνει ο καλλιτέχνης, ο διανοούμενος, ο πνευματικός άνθρωπος αυτή την εποχή? Εγώ είμαι γενικά πάρα πολύ με τον άνθρωπο. Σέβομαι και τις θρησκείες τους και τα ήθη και τα έθιμά τους. Σέβομαι κάποια πράγματα, αλλά πρέπει να σώσουμε όχι μόνο αυτή τη γη που ζούμε, αλλά πρέπει να σώσουμε και όλα αυτά, πώς θα πούμε, να παλέψουμε να σώσουμε όλα αυτά που γίνονται, τα τέρατα. Δηλαδή και εννοώ τέρατα, τους πολέμους, το ρατσισμό, τα πυρηνικά, τη φτώχεια, την πείνα. Πρέπει να κοιτάξουμε να σώσουμε τη γη. Τη γη που γεννάει πράγματα και εμείς τα καταστρέφουμε. Και τώρα πάλι με το, που βοηθάμε στην κρίση, με τον εθελοντισμό που με έχουν καλέσει πολλές φορές να κάνω κάποιες συναυλίες δωρεάν, με τρόφιμα τα λοιπά. Και γύρισα και είπα ότι είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα, πολύ συγκινητικό, αλλά δεν συμβαίνει μόνο σήμερα αυτό. Για πολλά χρόνια πολλοίς κόσμος πεινάει, συνάνθρωποι μας και εδώ στη χώρα μας, και αυτό πρέπει να γίνει τρόπος ζωής αυτό.